Σοσ και ασφαλής βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή ο ρεθιμιώτης ναυαγωσός της Στέφανος Αγριμάκης, τον οποίο αναζητούσαν αναγωνίως εδώ και μέρες η δική του. Ο 35χρονος αγνοούνταν από την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου που ταξίδεψε από το Ρέθιμινο που μένει με την οικογένειά του στην Αθήνα, και από τότε χάθηκαν τα ίχνη του. Εκείνη την ημέρα επικοινώνησε για τελευταία φορά με μία από τις αδελφές του και από τότε το κινητό του τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε. Ο 35χρονος που εργάζεται ως ναυαγοσώστης στο Ρέθιμνο είχε πει στους δικούς του πως θα έμενε σε κάποιον φίλο του στην περιοχή Ζωγράφου χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η γραμμή ζωή, μετά από αίτημα των συγγενών, με τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και κατόπιν εντολή τη αστυνομία, ενεργοποίησε το Silver Alert για την κινητοποίηση όλων για την ανέβρεσή του. Η Κοινωνική Υπηρεσία του Εθελοντικού Οργανισμού δέχθηκε το απόγευμα τη Παρασκευή κλίση για την ανέβρεσή του. Ο Αναζητούμενο, βλέποντα ότι η οικογένειά του έχει ζητήσει την ενεργοποίηση του Silver Alert για την ανέβρεσή του, επικοινώνησε μαζί του και του ενημέρωσε ότι είναι ασφαλή. Δεν ανησυχούμε πάρα πολύ πάρα πάρα πολύ πάρα πολύ ανησυχώ. Έκκληση σε όποιον γνωρίζει που βρίσκεται η 75χρονη Ευαγγελία Λιτινάκη να τηλεφωνήσει στην αστυνομία και να το δηλώσει απευθύνει μέσω της νέας τηλεόρασης ο αδελφός της Θεόδωρος. Η γειτόνι που ρώτησα δίπλα φάτσα πόρτα στην πολυκατοικία τίποτα. Η 75χρονη Ευαγγελία Λιτινάκη ζει στα Χανιά και τα ίχνη της χάθηκαν την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου. Την τελευταία φορά που είδα την αδερφή μου ήταν σε 9 του μήνα ήρθε στο σπίτι μου στο Σάντα Μαρίνα δίπλα που κατοικώ και έχω την οικία μου εκεί πέρα και με ρώτησε πότε θα έρθει ο γιο μου, ο γιος μου. Στην κάμερα του ανεψιού μου, της άλλη μου αδερφές, φαίνεται ολοκάθαρα η ανδυμασία της. Φοράει μια ζακέτα, από ό,τι μπορώ να θυμάμαι είναι ένα τζιν φαρδί. Το κινητό της τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, οι μέρες περνούν και η οικογένειά της ανησυχεί για τη ζωή της.